Είμαι στο γυμναστήριό μου, στην πισίνα, στο Χόλμς, στο Κολονάκι και την ώρα που έκανα μπάνιο ήρθε ένας γυραιός κύριος, ο οποίος έβαζε με τα δάχτυλα βαζελίνη στα αυτιά του και θεωρούσε ότι είναι λίγο βρώμικο για την πισίνα. Και το ρώτησα, συγγνώμη, αυτό είναι βαζελίνη, είστε σίγουροι ότι επιτρέπετε, γιατί αφήνει μια λίγδα επάνω στο νερό της πισίνας. Μου είπε, ναι, το κάνω πάρα πολλά χρόνια. Εγώ έρχομαι 14 χρόνια εδώ. Εσένα σε βλέπω πρώτη φορά. Πήγαινε να χάσει κανένα κιλό και πήγαινε να κολυμπήσει το πέραμα. Όταν τον ρώτησα παρουσία του γυμναστή το όνομά του, μου λέει: δεν σε ακούω. Να πας σε γιατρό, δεν σε ακούω. Του είπα: έτσι μιλάτε και στη γυναίκα σας και στο παιδί σας, πάρα πολύ ψύχρεμα. Μου είπε: δεν ακούω, δεν ακούω. Κάνε λίγο με το μακαρόνι στη γυμναστικούλα σου και χάσε κανένα κιλό. Και πήγαινε στο πέραμα. Το θέμα ποιο είναι? Ότι πήγα στην διοίκηση και θα κάνει ό,τι μπορεί η διοίκηση. Και πήγα και κλαίγοντας. Γιατί ένας άνθρωπος έχει κάποια όρια κάποια στιγμή στην ανοχή και στην ανεκτικότητα. Το θέμα είναι ότι αυτός έχει γυναίκα, έχει παιδιά, έχει πλούσιοι, πολλοί φαίνονται. Έρχεται το ταξικό κριτήριο αναγκαστικά, όπως λέει και ο Παστάμος στην κοινωνική ψυχολογία. Αναγκαστικά έρχεται το ταξικό κριτήριο γιατί ταξικά με έκρινε. Ότι πρέπει να πάω στο πέραμα, το οποίο πέραμα μάλλον για αυτόν είναι κάτι, δεν ξέρω, κάτι εξωτικό, κάτι βαθιά απάνθρωπο. Η απαξία με την οποία μίλησε και για τα κιλά μου και για την περιοχή είναι εγκληματική. Ας κάνουμε στην άκρη για λίγο τις εκλογές, 3 δευτερόλεπτα, θα ξανάρθουνε και ας σκεφτούμε όλοι μαζικά για τον κύριο. Το όνομά του δεν μπορώ να το μάθω λόγω προσωπικών δεδομένων. Το σέβομαι. Όμως μπορώ να τον περιγράψω. Ήταν ένας αδύνατος κύριος, γυραιός, πάμπλουτος, επαναλαμβάνω, ο οποίος έβαζε με τα διαστικά του δάχτυλα τη βαζελίνη μέσα στα αυτιά, η οποία βαζελίνη θα κουμπίσει το δικό μου εδίο μετά από λίγη ώρα. Του είπα, μήπως δεν μπλένεστε κιόλας, αλλά δεν με άκουγε πια, είχε απαξιώσει. Ήθελε η χοντρή κολυμβήτρια, μετά από πολλά χρόνια, τη χοντρή ποδηλάτησα, να πάει σε μια περιοχή που γι' αυτόν είναι στην πινέζα του χάρτη, μάλλον, της καρδιάς του. Από τα κεντρικά της πρωτεύουσας της Ελλάδας, στην τουαλέτα, για το κανάλι της Σοφίας Μουτίδου, η ίδια.